Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μεγάλο ποτάμι, φουσκωμένο η οργή του λαού. Μόνο οργή προκαλεί η κατάθεση του κατάπτυστου νομοσχεδίου για το στραγγάλισμα των διαδηλώσεων. Αυτό που έκανε η Χούντα των Συνταγματαρχών το φέρνει εξοραϊσμένο η εκλεγμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με τοπική επίθεση σε όλο το λαό. Κατά συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων και επιβολή κλίματος τρομοκρατίας. Υπερεξουσίες στον κατασταλτικό μηχανισμό. Απαγορεύσεις και συμμόρφωση προς τας υποδείξεις. Ποινές και ιδιώνυμο για το λαό. Τσαλαπάτημα το ίδιο του αστικού τους συντάγματος. Αυτό είναι το πλέγμα του αντιδραστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που προωθεί τα πάντα για το κεφάλαιο. Να φημώσει το λαό για να περάσει ο οδοστρωτήρας της καταπάτησης όλων των λαϊκών διεκδικήσεων και δικαιωμάτων. Να αποτελειώσει ό,τι άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, από το βήμα αυτό στην πλατεία Συντάγματος που συνδέεται με ιστορικές σελίδες αιματηρών αγώνων του λαϊκού κινήματος, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ στους συναδέλφους μου αστυνομικούς. Όταν η κυβέρνηση παίρνει τέτοια αντιδραστικά μέτρα κατά του λαού, να είστε βέβαιοι ότι θα στραφεί και ενάντια στα δικά σας δικαιώματα. Το φήμετρο το ετοιμάζει και για τους ένστουλους. Δεν πρέπει λοιπόν σε καμιά περίπτωση να σηκώσετε χέρι ενάντια στο λαό που αγωνίζεται όσους νόμους και αν ψηφίσουν. Οι λαϊκοί αγώνες γίνονται για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Εμείς οι αστυνομικοί και όλοι οι ένστουλοι είμαστε παιδιά λαϊκών οικογενειών. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ταυτιστούμε με τη βαρβαρότητα του κεφαλαίου. Να μην χτυπήσετε με τα γκλόμπς και τα χημικά του λαό για τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Πρέπει να διαμαρτυρηθείτε κι εσείς και να αγωνιστείτε κι εσείς στο πλάι του λαού για να πάρει πίσω η κυβέρνηση το αντιδραστικό της νομοσχέδιο. Το λαϊκό κίνημα έχει πάρει τη δική του απόφαση να το ακυρώσει στην πράξη. Γεια σας.